στον ιδιωτικό τομέα, γιατί στο δημόσιο τομέα υπάρχει μια αναστολή που δεν πληρώνονται. Στον ιδιωτικό τομέα και τουλάχιστον στον τομέα των φαρμακείων, όταν έγινε η υποχρεωτικότητα του εμβολίου, το ερώτημα για έναν φαρμακοποιό ήταν ή κάνω το εμβόλιο ή δεν κάνω το εμβόλιο και κόβει τη σύμβασή μου με τον ΟΠΗ. Το μεγαλύτερο μέρος. Αντίστοιχα και για τους γιατρούς. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα μιλήσω για το δικό μας επάγγελμα. Όταν τέθηκε αυτό το ερώτημα, στα 113 ενεργούς φαρμακοποιούς, 114 ενεργούς φαρμακοποιούς και 105 φαρμακεία, γιατί έχουμε και κάποια συγκεκριμένα φαρμακεία, το 100% του φαρμακείου πήγε και το έκανε. Γιατί κανένα φαρμακείο δεν είναι σε θέση οικονομική να μην έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΗ. Αντίστοιχα και στους γιατρούς, μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο κύριος Καλούδης, νομίζω ότι είναι συντριπτικά τα ποσοστά εμβολιασμού των γιατρών. Γιατί κανένας γιατρός αντίστοιχα δεν μπορεί να ζήσει χωρίς σύμβαση ΕΟΠΗ. Που σημαίνει ότι υπάρχει ένα γεγονός ότι έχει δοθεί λύση και απ' την άλλη εμείς σαν φορείς, σαν υγειονομικοί φορείς, δηλαδή εμείς που θα συμβουλεύσουμε τον κόσμο, χαϊδεύουμε τα αυτιά του κόσμου και λέμε ότι πρέπει να υπερασπιστούμε αυτούς που δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Είμαστε ενάντια σε αυτό. Το έχουμε πει και εμείς, γιατί δεν γίνεται να βγαίνεις από τη μία τηλεόραση και να λες εμβολιαστείτε, και από την άλλη αυτοί που δεν θέλουν να εμβολιαστούν, χωρίς ιατρικούς λόγους, γιατί υπάρχει επιτροπή που ελέγχει αν μπορεί κάποιο να εμβολιαστεί ή όχι. Δεν του λέμε ότι πρέπει να δουλέψει. Παρ' όλα αυτά, η θέση μας σαν φαρμακοποιοί είναι ότι πρέπει να γίνουν rapid test. Πράγματι, πρέπει να γίνουν μοριακοί έλεγχοι, πράγματι, σε όλους. Δυστυχώς, το ξαναλέω και το τονίζω, ήρθαν τα rapid test στα φαρμακεία, αλλά δεν δίνει τη δυνατότητα στους φαρμακευτικούς συλλόγους να ελέγξουν τα φαρμακεία και με τον τρόπο στον οποίο διενεργούνται τα τεστ. Γιατί όταν ρωτήσαμε τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, ο Σταματάκος, θα φέρω ένα παράδειγμα, κάνει το rapid test μόνος του, το δηλώνει μόνος του και το πετάει το χαρτί στη τέτοια. Πώς μπορώ να ελέγξω τον Σταματάκο? Δεν δίνει δυνατότητα στους φαρμακευτικούς συλλόγους να ελέγξουν πώς γίνεται τα rapid test και κινείται η κοινωνία με το δεκαρικάκι, με το πεντάευρο, με την ελεύθερη αγορά, το πιο φθηνό τεστ, το πιο φθηνό μικροβιολογικό, έχει περισσότερους πελάτες και προσεγγίζει τον κόσμο και κινείται έτσι η κοινωνία και η αγορά. Δυστυχώς, χωρίς ελέγχους, χωρίς διαπιστευμένους ελέγχους και χωρίς εμβολιασμούς, δεν προχωράει αυτή η κατάσταση. Έχουμε και ψευδεία. Και έχουμε και ψευδές δηλώσεις τραπετές. Και από φαρμακεία. Δεν υπάρχει κανένα συγκεκριμένο έλεγχο στο πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία. Περιμένουμε όταν βγει το επόμενο ΦΕΚ, που θα χαϊδέψει περισσότερο τα αυτιά με 3 και 4 rapid test ελέγχους για να μπαίνουμε σε καταστήματα, θα περιμένουμε να δούμε κι εμείς πώς θα μπορούμε να ελέγξουμε και εμείς τους συναδέλφους μας για το αν θα το κάνουμε σωστά ή όχι. Κύριε Ράκο, μια ερώτηση είναι στην καλωσία. Ναι. Παρακολούθησα προχτές να έχουν γίνει rapid test και τεστ απλά, τεστ μοριακά, σε μία των περιπτώσεων, για μέρα, 600 συν καμία 30, περίπου 650.000 σε μία μέρα. Είναι δυνατόν? Πανελλαδικός. Ναι. 650. Γιατί μόνο στην Κέρκυρα, αν διενεργεί κάθε φαρμακείο 10, ας πούμε, την ημέρα, ναι, γίνεται. Πράγματι γίνονται περισσότεροι διαγνωστικοί. Το θέμα είναι. Και αν έχω ένα γνωστό φαρμακοποιό και αυτό το περάσει και δεν πάω καν εκεί. Εγώ δεν είμαι ελεγκτική αρχή των μελών μου. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Εγώ έχω μαρτυρίες. Μαρτυρίες που αγόρασαν rapid test τη ΕΒΔ από όχι πελάτες μου, περιστασιακούς πελάτες, οι οποίοι μου το είπαν κιόλας και μου είπαν ότι έχω, ότι τα αγόρασα. Και μάλιστα τα αγόρασαν για να προλάβουν και τα πρόστιμα που θα έπεφταν στους κοινοτοφείς πάλι. Πακετάκι 6 rapid test έναντι 60 ευρώ και το καταχωρούν. Πρέπει να γίνει. Ο έλεγχος πρέπει να γίνει από διαπιστευμένες δημόσιες τομές και να υπάρχει και να συνταγογραφείται. Βέβαια θα γίνει έλεγχος αυτά, γιατί θα είναι μεταχρονολογημένα τα rapid test που έχει καταδέσει ο φαρμακοποιός και προφανώς θα υπάρξει και πρόστιμο και σε αυτόν και στο φαρμακοποιό και στο κοινοτοφείο. Αλλά θέλω κάτι, κύριε Μωρέτη, είπατε ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν το αναγνωρίζει. Το διαψεύδει, ναι. Το διαψεύδει. Το Υπουργείο προφανώς Παιδείας δεν έχει ούτε εικόνα στο πόσα παιδιά παρακολουθούν κάθε μέρα το σχολείο. Εντάξει, γιατί ας πούμε εγώ που δεν είμαι Υπουργείο Παιδείας γνωρίζω ότι τα σχολεία είναι σχεδόν ανενεργά. Και δεν είναι ανενεργά μόνο από κρούσματα,
Είναι και ανενεργά που οι γονείς δεν στέλνουν τα παιδιά του σχολείου γιατί έχουν και ηλικιωμένους στο σπίτι και αυτά. Και προτιμούν να προστατεύσουν την οικογένεια και ας πάρουν και τις απουσίες. Ή πάνε, ας πούμε, μετά και θα δηλώσουν ασθένεια με κάποιο ιδιότητα γιατρό, ας πούμε, για να δεν γνωρίζω κι εγώ ουσιαστικά, ουσιαστικά μιλάμε, καταρχήν είναι και η οδηγία. Έχουμε μια οδηγία του Υπουργείου Παιδείας που δεν κλείνει αίθουσε. Αν δεν υπάρχει 50% κρούσματα σε μια τάξη. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι θα έχουμε 100% κρούσματα σε μια τάξη. Και αν αυτό δεν οδηγεί ουσιαστικά σε μια έμεση ανοσία γέλης, εξηγήστε μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ στο λόγο στον κύριο Καλούδη. Θα μιλήσεις. Δεν χρειάζεται. Εγώ ήθελα να πω δύο λόγια μόνο για